Μας έστειλαν ένα ξεχωριστό βίντεο, αλλά μας το έστειλαν εκτός Κρήτης, σωστά, από την περιοχή της... Της Καστοριάς. Από την περιοχή της Καστοριάς. Ο Δήμος Καστοριάς έφτιαξε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο και υποδέχονται τα Χριστούγεννα με ένα ξεχωριστό τρόπο. Μας το έστειλαν να το παρακολουθήσουμε, να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Μας άρεσε. Πολύ. Να πάρουμε μια γεύση, Δημήτρη, βέβαια. Πολύ σωστά. Δεν μοιράζω εγώ δώρα, γιατί πάω διακοπές. Θα πάω Καστοριά, λέει. Γιατί εκεί θα κάνουν τα καλύτερα Χριστούγεννα. Και ποιος θα τα μοιράσει τα δώρα? Εγώ. Τα ξωτικά τα φτιάχνουμε τα παιχνίδια. Δεν τα μοιράζουμε. Πού είσαι, μα πού είσαι? Λοιπόν, κάπως έτσι τώρα διαφήμισαν τον προορισμό του στην Καστοριά. Έξυπνο, εφάνταστο. Ας παραδειγματιστούμε. Εγώ αυτό Βεβαίως. Έχω να πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη έτσι κι αλλιώς. Έχεις πάει? Έχω πάει, είναι πολύ όμορφη. Είναι σαν πίνακα ζωγραφικής πραγματικά. Ωραία μονοπάτια, ωραίος κόσμος, ωραίοι άνθρωποι. Και για τα Χριστούγεννα ενδείκνεται. Είναι ένας ωραίος προορισμός. Λοιπόν, πρόλογος αντιδήμαρχε, δεν θα μπορούσε να κάνει άλλος δημοσιογράφος πέρα από τη Μαρία Αντωνογιαννάκη. Την καλησπέρα μας. Την αλήθεια. Αντιδήμαρχος τουρισμού Καστοριάς, Αθανάσιος Δρύμος. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά που με τιμάτε με την παρουσία μας εδώ πέρα στην πόλη της Καστοριάς. Δική μας η τιμή. Θυμάστε, είναι πριν 1,5 μήνα πάλι είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Τώρα, καθώς πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, η Καστοριά είναι ένας προορισμός που είναι διάσημος, θα έλεγα. Ναι. Θέλω να πω, είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι πραγματικά θεωρώ την Καστοριά ως την Κρήτη της Βορείου Ελλάδος. Θα νιώσω την ίδια φιλοξενία, το καλό φαγητό, τη χαρά και το γλέντι, την ωραία ζωή όπως εσείς πραγματικά οι κριτικοί ξέρετε να απολαμβάνετε. Θα νιώσετε σαν το χειμερινό σας σπίτι, με λίγα λόγια. Για πείτε μας τώρα, η θερμοκρασία πού κυμαίνεται και αν έχουν πέσει χιόνια? Η θερμοκρασία κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα τις προηγούμενες μέρες, γύρω στους -3, -4 τα βράδια και μέγιστη θερμοκρασία είχαμε 3-4 βαθμούς. Σήμερα είχαμε αρκετά καλή μέρα, ήταν μετά από μια εβδομάδα ουσιαστικά. Η θερμοκρασία σήμερα γύρω στους 6-7 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά όσο νυχτώνει τώρα θα πέσει αρκετά. Και αναμένεται και δεύτερο κύμα, όπως άκουσα τον πρόλογο που κάνατε γενικά και για την Κρήτη. Και εδώ στην Καστοριά για θερμοκρασίες μιλάνε για -6, -7, -8 τα βράδια. Πώς εμπνευστήκατε τώρα το κλιπάκι που είδαμε, το διαφημιστικό αυτό? Ήταν κάτι το οποίο το σχεδίαζαν τα άτομα που ασχολούνται με την τουριστική προβολή της πόλης και μαζί με τον παραγωγό αποφάσισαν να κάνουν κάτι το πρωτότυπο, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πιασάρικο και από ό,τι φάνηκε άρεσε και στον κόσμο. Εκεί στην περιοχή σας τώρα, από τουριστική άποψη, πώς είναι τα πράγματα? Έχει κίνηση τώρα τις μέρες των Χριστουγέννων, αναμένεται κόσμος, όπως ξέρω ότι πολλοί κόσμοι πηγαίνουν στην Καστοριά τις μέρες των Χριστουγέννων. Αυτή τη στιγμή τι εικόνα υπάρχει? Κοιτάξτε, χθες ξεκινήσαμε με μια συναυλία, ο Δήμος Καστοριάς και καλεσμένο τον Μιχάλη Σταβέντο και την Ήβη Αδάμου. Πολύ ναι, είχε αρκετό κόσμο, παρόλο την πανδημία που ζούμε και τις καταστάσεις τις καιρικές, είχε πάρα πολύ κόσμο για τα δεδομένα της εποχής αυτής. Τώρα βρίσκομαι στην περιοχή του Ντολτσό, είναι η παλιά πόλη της Καστοριάς. Πίσω μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, έχει στηθεί μια σκηνή η οποία θα φιλοξενήσει ένα τοπικό συγκρότημα της Κούπες, να το διαφημίσω και εγώ λίγο με τη σειρά μου, οι οποίοι παίζουν ελληνικό ροκ με παραδοσιακά στοιχεία και δεν ξέρω αν θέλετε και να τους ακούσετε για 30 δευτερόλεπτα. Βέβαια να τους ακούσουμε, εννοείται. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Σας αφήνω για 30-40 δευτερόλεπτα όσο θες χρόνο έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αντιδήμαρχε, χαρά μας. Πάμε, βέβαια. Και σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή. Εννοείται. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Για μας είναι ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή. Thank you.
Μάλιστα. Η Καστοριά λοιπόν τραγουδά στην Κρήτη, μέσα από την Κρήτη σήμερα, το είπα εγώ τελικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να τους ευχαριστήσουμε πολύ.